είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Όπως είπαμε, θα έχουμε ένα εκλεκτό καλεσμένο, τον φίλο ιστορικό, τον Θεοφάνη τον Μαλκίδη, που έχει ασχοληθεί με όλα τις πλευρές των εθνικών θεμάτων και με τη Θράκη πιο ιδιαίτερα, ίσως λόγω καταγωγής. Θεοφάνη, μας ακούς, είσαι στη γραμμή. Καλησπέρα και στον Σπύρο και στην Ελλάδα. Γεια σας, Θεοφάνη. Καλησπέρα. Και είμαστε και εμείς ιδιαίτερα χαρούμενοι για την Κύπρο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Ανδρέα. Ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση και ευχόμαστε τα καλύτερα. Θεοφάνη. Άκουσα με προσοχή την εισαγωγή που κάνατε και θέλω να συνδέσω ένα ζήτημα το οποίο αφορά τούτες τις μέρες και τούτες τις ώρες, πρώτον με τα Σεπτεμβριανά του 1955 και δεύτερον με τη γενοκτονία στη Μικρά Ασία και την κορύφωσή της στη Σμύρνη. Είπατε για τη Σουηδία και έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο τονίσατε και οι δύο και με βρίσκει απολύτως σύμφωνο και φαντάζομαι κάθε νοήμονα εχέφρανο και λογικό άνθρωπο που δεν έχει παροπίδες αλλά βλέπει και πίσω από τις λέξεις και κυρίως αναλύει αυτά τα οποία προκύπτουν, ειδικά σε ό,τι αφορά τις σκανδιναβικές χώρες αλλά αποκλειστικά τη Σουηδία. Όταν μπήκε ή όταν γινόταν το παζάρι μεταξύ Κωνσταντινούπολης, Βρυξελών και Νέας Υόρκης προκειμένου να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν μεταξύ των άλλων όρων και προϋποθέσεων που είχε βάλει στη Σουηδία ήταν να εκδοθούν περίπου 40 αντικαθεστωτικοί Τούρκοι, Κούρδοι, Άραβες, Ασσύριοι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τα ζητήματα που πνίγουν κυριολεκτικά την εξωτερική πολιτική και τον ίδιο τον πυρήνα αυτού του φασιστικού κράτους. Και γίνομαι πιο σαφής και πιο συγκεκριμένος, ζητούσε την έκδοση δύο βουλευτριών πρώην πλέον, μίας Κούρδισσα στην καταγωγή της Γιουλάν Αυτζή και μίας Ασσύριας, οι οποίες είχαν ψηφίσει το 2010 την αναγνώριση γενοκτονίας. Μάλιστα η Γιουλάν Αυτζή ήταν αυτή η οποία με την ψήφο της πήγε ενάντια στο κόμμα της και ψήφισε υπέρ της αναγνώρισης γενοκτονίας σε το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Συνεπώς αυτό το οποίο είπατε για το γεγονός ότι για να μην χρησιμοποιήσουμε τη λέξη εκβιάζει τη Σουηδία από το ΝΑΤΟ, χρησιμοποιούμε μια άλλη πιο διπλωματική λέξη. Απαιτείται λοιπόν από τη Σουηδία να στείλει όχι μόνο εκπαιδευτές αλλά να κάνει όλα τα θελήματα τα οποία πρέπει να κάνει ένας πιστός σύμμαχος προκειμένου να αποδείξει πόσο πιστός είναι. Προς τιμήν της η Σουηδία δεν εξέδωσε αυτούς τους ανθρώπους και ευτυχώς για μας τουλάχιστον έχουμε ακόμα πληροφορίες σχετικά με την Τουρκία από ανεξάρτητους δημοσιογράφους οι οποίοι μας δίνουν πραγματικά σημαντικές ειδήσεις και από πολιτικούς οι οποίοι κρατούν ψηλά την ηθική και την τιμιότητα αυτών των ζητημάτων. Και θα τους, αν τους είχε εκδώσει, θα πηγαίνανε σε φυλακή στην Τουρκία. Δεν θα πηγαίνανε απλά στην Τουρκία, θα πηγαίνανε στα κάτεργα. Για, να μην, πω κάτι χειρότερο. Με αβέβαιο το μέλλον τους. Ναι, ναι, για να είμαστε πιο σαφείς, αυτό το οποίο δήλωσε ο Ερντογάν και μάλιστα ζήτησε ονομαστικό κατάλογο. Έτσι. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός όταν είναι υποχρέωση της Τουρκίας να δείξει την ομοφωνία της όπως παίρνονται οι αποφάσεις στο ΝΑΤΟ, αυτή είχε βάλει τα δικά της συμφέροντα πάνω από τα ανατοϊκά για ακόμα μια φορά και απαιτούσε ονομαστικά να εκδοθούν. Αν αύριο για παράδειγμα προκειμένου να υπάρξουν καλυτέρευση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απαιτήσει να εκδοθεί ο Σπύρος Δημητρίου και ο Λεωνίδας Αποσκήτης και ο Φάνης Μαλκίδης θα πράξει το αντίστοιχο η Ελλάδα. Σας θυμίζω στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90, το ίδιο που συνέβη με τον Οτσαλάν. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, αρχές 2000, όταν είχαμε τρεις συμφοιτητές μου στο Πάντιο από τον Πόντο, τους οποίους τους ζητούσε ο Τζεμ να εκδοθούν γιατί μιλούσαν για το ποντιακό ζήτημα. Και ευτυχώς τότε ζούσε ο Νεοκλησαρής και ευτυχώς ακόμα τότε υπήρχε το άσυλο για τους σωστούς, θυμίζω, λόγους. Και ευτυχώς αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν και δεν εξοδόθηκαν στην Τουρκία. Και στην περίπτωση του Τσαλάν βλέπουμε ότι η Σουηδία αρνήθηκε να εκδώσει. Εμείς γιατί τον εκδώσαμε, τι ουσιαστικά τον εκδώσαμε με την, όλη αυτή την ιστορία. Και η Ιταλία αρνήθηκε. Γιατί, για ποιο λόγο. Έτσι, πέρα από τη Σουηδία και η Ιταλία. Εντάξει, η υπόθεση του Τσαλάν ήταν μια διεθνή συνωμοσία. Είχαμε κάποιο εθνικό όφελος δηλαδή, δεν το ξέρω. Προφανώς όχι. Προφανώς όχι, αλλά πραγματικά είναι καλή η ρητορική σου ερώτηση.
το γεγονός ότι δυστυχώς θέσαμε ξένα συμφέροντα πάνω από τα δικά μας. Όχι και ξένα, εχθρικά συμφέροντα. Εχθρικά. Ναι, ναι, προφανώς εχθρικά. Προφανώς εχθρικά και μάλιστα θέσαμε σε διακινδύνευση έναν σύμμαχο, ο οποίος εδώ και 40 χρόνια μείνεται του πατρίου αδάφους, αντιστέκεται ηρωικότατα απέναντι σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς και πολύ σωστά στη δεκαετία του 80, το θυμάστε και οι δύο, υπήρχε το σύνθημα ότι η ειρήνη στο Αιγαίο και η ελευθερία στην Κύπρο κρίνεται στα βουνά του Κουρδιστάν. Έτσι, βέβαια, ναι. Αλλά φαίνεται ότι αντί για τα βουνά του Κουρδιστάν προτίμησαν τις ζούγκλες της Αφρικής και της Κένιας. Και κάτι άλλο, Θεοφανή, με αυτή τη στάση δείχνουμε στον οποιοδήποτε σύμμαχο ποιοι είμαστε και τι εμπιστοσύνη μπορεί να μας έχουν. Είναι επειδή σε διεθνείς σχέσεις είναι μόνο συμφέροντα, Φάνη μου, ο άλλος σου λέει, α, με αυτούς θα πάω να μπλέξω. Δες τι κάνω. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου και επειδή πολύ σωστά επίσης επισήμανες το γεγονός ότι οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι φιλικές σχέσεις μεταξύ του Α ή του Β Πρωθυπουργού ή του Α ή του Β. Και να υπάρχουν, προέχουν τα εθνικά σύμφωνα και να υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν, αλλά προέχουν τα άλλα. Και μάλιστα αλλάζουν τα συμφέροντα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή σήμερα πρέπει να ταυτιζόμαστε με τον έναν ή με τον άλλον σύμμαχό μας, αυτό θα γίνει και αύριο. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά με τον κατεξοχήν επιτίδιο ουδέτερο, για να χρησιμοποιήσω τον τίτλο ενός καταπληκτικού βιβλίου ενός Ισραηλινού καθηγητή στην Ελλάδα. Ακριβώς, ο οποίος χρησιμοποιεί αυτόν τον τίτλο για να καταδείξει και κυρίως να προκαλέσει τη Δύση πάνω στη στάση που κράτησε η Τουρκία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο οποίος σύμμαχος δικός μας τώρα συνεργάστηκε με τους Ναζί, συνεργάστηκε με τους Βρετανούς, συνεργάστηκε με τον ίδιο το διάολο, προκειμένου να ανακτήσει ή να κατακτήσει από την Κύπρο μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, ακόμα και τη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα έπαιζε η συμμαχία πότε με τον έναν ή πότε με τον άλλον από τους εμπλεκόμενους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, προκειμένου να έχει και εξυπηρέτηση των δικών της συμφερόντων. Την ίδια στιγμή που εμείς είχαμε εκατόμβη θυμάτων, ολοκαυτώματα και σφαγές, είχαμε τον μεγαλύτερο ποσοστό θυμάτων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναλογικά, αναλογικά με τον πληθυσμό. Βέβαια, αναλογικά με τον πληθυσμό μετά την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ναι. Και εμείς υποτίθεται ότι ήμασταν με τους νικητές. Και έρχεται την επαύριο αυτή τη νίκη και τη συμμετοχή μας με τους νικητές το ολοκληρωτικό πογκρόμ. Τη νύχτα των Κρυστάλλων, τέτοιες ώρες του 1955 στην Κωνσταντινούπολη. Που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με τη βόμβα στο τουρκικό προσκήνιο. Ακριβώς. Αυτή τη μεγάλη προβοκάτσια για την οποία κανείς δεν μιλάει. Όλοι λένε, ας πούμε, για το αιτιατό, αλλά κανείς δεν μιλάει για την αιτία. Όλοι μιλάνε για αυτό τον εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος μπήκε στο φερόμενο και αποκαλούμενο και λεγόμενο σπίτι του Κεμάλ. Αλλά κανείς δεν μιλάει για τα ζητήματα τα οποία προκάλεσαν αυτή τη μεγάλη προβοκάτσια η οποία είχε ως στόχο τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, Ήμβρου και Τενέδου αλλά και Σμύρνης. Πολύ σύντομα υπήρχε ένας εκρητικός μηχανισμός ο οποίος μεταφέρθηκε με το αυτοκίνητο του Τούρκου προξένου της Κομωτινής Θεσσαλονίκη. Μπήκε η βόμβα, την ίδια στιγμή κυκλοφόρησε μια εφημερίδα Ισταμπούλ Εξπρές και ξανά δεν ξανακυκλοφόρησε στην Κωνσταντινούπολη και είπε ότι καταστρέφτηκε το σπίτι του Κεμάλ. Βγήκε ο Όχλος, ο οποίος είχε οργανωθεί από τις μυστικές υπηρεσίες το κράτος και το παρακράτος, κατέστρεψε τα πάντα. Αποδείχτηκε ότι αυτή η βόμβα ήταν ίδια κατασκευασμένη στις μυστικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, οποίες εδρεύανε στο φερόμενο σπίτι του Κεμάλ, το οποίο Κεμάλ δεν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι λοιπόν καταστράφηκε ένας ελληνισμός, βιάστηκαν πάνω από 2.000 Ελληνίδες και για τους ευνόητους λόγους δηλώθηκαν μόνο 200 βιασμοί. Καταστράφηκε το ελληνικό προξενείο και στρατηγείο στη Σμύρνη. Εξολοθρεύτηκε σε ελληνισμός ο οποίος είναι ο πυρήνας της ύπαρξης του ελληνικού έθνους. Και το μόνο που υπήρξε τόσο στην Αμερική όσο και εδώ ήταν μη τυχόν και διαλυθή συμμαχία. Και να πούμε ότι αυτά όλα γίνανε, Φάνη, το ξέρεις μια και ασχολείσαι και μετά τις ιδιαιτέρες μου πατρίδας. Είχε ξεκινήσει τριμερής του Λονδίνου στις 29 Αυγούστου, όπου η Βρετανία είχε εμπλέξει στο ζήτημα της Κύπρου τους Τούρκους. Και βλακωδώς εμείς μπήκαμε στην συζήτηση της τριμερής του Λονδίνου. Είχε ξεκινήσει ο αγώνας σε ΟΚΑ, να πούμε, την 1η του Απρίλη του 1955. Οπότε όλα αυτά είχαν οσμή και έξω και πέρα από την Τουρκία. Πολύ ορθή η παρατήρησή σου και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα έπος εθνικοαπελευθερωτικό. Την ίδια στιγμή
η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι δεν μπορεί να αντέξει το βάρος ενός παλαϊκού ξεσηκωμού τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κύπρο, όσο σε ολόκληρο τον ελληνισμό. Βέβαια. Και τελικά παραδείγει... Και διακομματικό. Και διακομματικό. Ναι, ναι, ήταν ναι, ναι. Από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, άπαντες. Και αν δεις, ας πούμε, τις αγορεύσεις τις οποίες τις έχω βρει στη Βουλή των Ελλήνων από την ΕΔΑ και έχω κάνει ένα σχετικό βιβλίο, είναι εντυπωσιακό και ο Πασαλίδης και ο Ηλίου πραγματικά... Βέβαια. Είναι μια αριστερά η οποία δεν έχει καμιά σχέση με αυτή είχε που παρακολουθούμε. Είχε σήμερα το εθνικό πρόσημο μπροστά, έτσι όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή το κοινωνικό μαζί με το εθνικό. Έτσι πρέπει υπάρχει να μια αγόρευση μετά τα Σεπτεμβριανά του 1955 του Πασαλίδη, ο οποίος θυμίζω ήταν στους Μενσεβίκους και γλίτωσε στο παραλίγο την δίωξη από τον Στάλιν, γεννημένο στη Γεωργία. Φίλος του Λένιν, είχε Ελλάδα, ζήσει την επανάσταση εκεί, βέβαια. Μεγάλη μορφή. Γιατρός του επάγγελμα. Ο οποίος εξέταζε δωρεάν τους πρόσφυγες Θεσσαλονίκης στο ρωσικό νοσοκομείο, έρχεται στην Ελλάδα, ιδρύει μεταπολεμικά την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά και μετά τα Σεπτεμβριανά, γράφει σε μια αγόρευσή του στη Βουλή ότι οι δούλοι δεν μπορούν να απελευθερώσουν τους σκλάβους. Είναι εντυπωσιακό ότι μέσα σε μια πρόταση καταδεικνύει την μεταπολεμική, μεταεμφυλιακή Ελλάδα, η οποία βλέπει η Κύπρο και τον ελληνισμό να ξεσηκώνεται με το παλαϊκό αίτημα Ελλάς-Κύπρος Ένωσης και την ίδια στιγμή το μόνο που ενδιαφέρει τον Αβέρφ, τον Καραμαλή και τους υπόλοιπους, ακόμη και αυτούς οι οποίοι υποτίθεται είχαν την εθνικοφροσύνη ως πρόσημο, ήταν μόνο το ΝΑΤΟ και τα προσωπικά στενά του συμφέροντα. Ακόμα και ορισμένες γραφές και ορισμένα non-paper και σημειώματα του Σεφέρι ως πρεσβευτή στο Λονδίνο, ακόμα και αυτές οι παραενέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και φυσικά καταλήξαμε στη Ζυρίχη και το Λονδίνο, που ήταν ο ενταφιασμός όχι μόνο του αιτήματος για την Ένωση, αλλά και ο ενταφιασμός ο οποίος οδήγησε δυστυχώς και στο μεγάλο θάνατο του 1974. Έτσι ακριβώς. Και να πούμε ότι εκείνη η εθνικοφροσύνη καταναλωνόταν στην Ελλάδα σε στήρο αντικομμουνισμού. Μέχρι εκεί, τίποτα άλλο. Έχετε διαβάσει και οι δύο ότι την ημέρα που απαγχωνιζόταν ο Καραολής και ο Δημητρίου είχαμε 10 νεκρούς στην Αθήνα. Το Μάιο του 1956, βέβαια. Και μόνο από τις διαδηλώσεις νέων ανθρώπων, δηλαδή άνοιξαν πυρ σε άοπλους αθώους μαθητές, φοιτητές, νέους. Που ήταν κυρίως η ΕΔΑ που Οι τρεις ήταν ΕΔΑΙΤΕΣ και μάλιστα το 2018 τους αναγνωρίσαμε ως Κύπρος εδώ, η πρεσβεία. Καλέσαμε τις οικογένειες και εντάξαμε τους νεκρούς αυτούς στο πάνθεο των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Μετά από 60 και 70 χρόνια. Είναι πάντως εντυπωσιακό, μια και ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση για αυτή την περίοδο, είναι εντυπωσιακό ότι μετά από 30 χρόνια περίπου, μετά τη μεγαλύτερη καταστροφή, μετά την άλωση της πόλης, δηλαδή μετά το 22, έχουμε μια δεύτερη άλωση του εναπομείνοντας ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη, που είναι το 1955. Που υποτίθεται προστατεύεται και από τη συνθήκη της Λοζάνης και όσα υπογραφή. Αυτό πραγματικά είναι ένα ανέκδοτο, το βλέπουμε ως ανέκδοτο, γιατί αν πιάσουμε το 22 τις δύο μειονότητες ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης Ήμβρου και Τενέδου και τους μουσουλμάνους στη Θράκη, το 1922 ο ελληνισμός στην πόλη ήταν πάνω από 200.000 και ο ελληνισμός σήμερα είναι 2.000. Όταν το 22 ο ελληνισμός ήταν χίλιες φορές παραπάνω σε ιδρύματα, όχι μόνο πληθυσμιακά, σε ιδρύματα, σε ό,τι μπορεί να φανταστεί ένας ακροατής και μια ακροάτρια, έχει δει, νομίζω ότι όλοι έχουν δει την πολιτική κουζίνα. Η πολιτική κουζίνα έχει ένα σημείο όπου πηγαίνει ο Τούρκος αστυνομικός και χτυπάει την πόρτα και ζητάει να φύγει την επόμενη μέρα ο Έλληνας υπήκος. Που του είπε μετά ότι πρέπει να γίνει μουσουλμάνος. Ναι. Αυτές βέβαια οι διαδικασίες συνέβησαν το 1964 που ήταν η δεύτερη φάση των διωγμών. Ναι. Έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε από ακόμα και από αυτές τις κρίσιμες στιγμές του 1955 και του 1964 μέσα από μια ταινία πώς τελικά εξαφανίστηκε το πιο ζωντανό, δημιουργικό και παραγωγικό κομμάτι του ελληνισμού. Το 1827-28 ο Καποδίστριας Γολοκοτρώνης Καραϊσκάκης δεν ήθελε την πρωτεύουσά του στην Αθήνα, αλλά ήθελε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό ακριβώς ήταν το αίτημα, το οποίο υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ένα κομμάτι δυστυχώς ακροτηριάστηκε το 22, που φαίνεται ότι οι εθνικόφρονες
και όλοι αυτοί θεωρούσαν ότι έπρεπε ο βασιλιάς να ανεβαίνει στην Ακρόπολη για να βρέπει την μικρή και έντιμη Ελλάς. Και τελικά αυτή η μικρή και έντιμη Ελλάς πνίγηκε τόσο στα νερά της Κερίνιας το 1974, όσο και λίγα χρόνια πριν στις καταστροφές της Σμύρνης. Μας ακολουθεί, Φάνη, αυτή η κουλτούρα μέχρι σήμερα? Αν εννοείς αυτή τη σιτοπάθεια της καταστροφής. Ναι, με αυτή την έννοια, γιατί δεν είναι οι εποχές ίδιες, αλλά αυτό το πράγμα σαν αίσθηση υπάρχει ακόμα. Αν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, νομίζω ότι σε μια φωτογραφία μπορούμε να τα δούμε όλα. Και θα θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος. Πριν 2-24 ώρα, ένας ανώτατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού βρέθηκε στην δεξίωση για τη σφαγή των προγόνων μας στη Σμύρνη το 22. Είναι μια φωτογραφία και μια εικόνα η οποία αντικατοπτρίζει και συνεχίζει τις μεγάλες προσπάθειες οι οποίες έχουμε κάνει. Είμαστε λίγοι άνθρωποι, μερικοί έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, όπως ο Μιχάλης Χαρλαμπίδης. Τα πούμε και για τον Μιχάλη και για την προσπάθεια που κάνετε με το Ίδρυμα. Οι οποίοι αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε και σύν Θεό θα αγωνιζόμαστε για την αναγνώριση. Ήδη όμως από το 1994, εδώ και 3 δεκαετίες, έχουμε μια προσπάθεια και απαντώ συγκεκριμένα στο ερώτημα σου, Σπύρο, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της προσπάθειας ακύρωσης, άρα λοιπόν αυτής της νεοεθνικόφρονος εξωτερικής πολιτικής, η οποία παριστάνει την πατριωτική, η οποία έχει να επιδείξει από καταθέσεις στεφάνων στο φυσικό αυτούργο της γενοκτονίας, τον δάσκαλο του Χίτλερ, τον Κεμάλ, έχει να επιδείξει αποστολές από F-16 στη Νέα Αχίαλο και από βίβαση τουρκικών στρατευμάτων στην Κυπαρισία, 200 χρόνια μετά την αποχάρηση του Δράμαλη και του Ιμπραήμ, έχει να επιδείξει προσπάθειες αποστολής της κρατικής ορχήστρας Αθηνών στην Άγκυρα προκειμένου να συμμετάσχουν στις γιορτές μίσους υπέρ του Κεμάλ, και ευτυχώς που βρίσκονται άνθρωποι ακόμα και εκεί που δεν το περιμένεις, όπως τότε οι πιλότοι της Ολυμπιακής, οι οποίοι δεν δέχτηκαν να πετάξουν γιατί θεωρούσαν ότι αυτό είναι μια ύβρη στην ελληνική ιστορία και στους νεκρούς μας. Και αυτές οι προσπάθειες συνεχίζονται είτε με το συνοστισμό, είτε με τα ζεϊμπέκικα του Γιώργου Παπανδρέου στη Σμύρνη πάνω στα μνήματα των προγόνων μας, είτε με όλες αυτές τις προσπάθειες, οι οποίες πραγματικά είναι εντυπωσιακές ό,τι αφορά την ακύρωση, το κόμπλεξ, τα συμπλέγματα, τις φοβίες οι οποίες έχει να επιδείξει το διακομματικό, πολιτικό, δημοσιογραφικό και ακαδημαϊκό κατεστημένο διαχρονικά απέναντι σε έναν δολοφόνο ο οποίος, επειδή ατιμόρυτος, έχει δει τα εγκλήματά του να μην δικάζονται και να καταδικάζονται, τα συνεχίζει είτε στην Κύπρο, είτε στο Αιγαίο, είτε στη Θράκη. Πάντως γενικά αυτό το θέμα της, του ελληνισμού της Ανατολής, του ελληνισμού της Ιωνίας, που χάθηκε τέτοιες μέρες το 22, φαίνεται ότι εξ αρχής δεν ήθελε να το συνειδητοποιήσει ο Έλληνας. Διάβαζα τώρα αυτές τις μέρες μια ανταπόκριση που είχε κάνει ο περίφημος δημοσιογράφος, ο Κώστας Φαλτάιτς, που ήταν και λαογράφος μεγάλος, και παρόλο που ήταν φιλομοναρχικός τοποθετημένα, για τις μέρες εκείνες της καταστροφής στη Σμύρνη και το κλίμα διαφορίας που υπήρχε στην Αθήνα. Και λέει χαρακτηριστικά σε ένα σημείο: «Το άγγελμα της μεγάλης σφαγής διαδίδεται τώρα τας πρώτας βραδινάς ώρας της Αθήνας. Τα θέατρα παραμένουν ανοιχτά και παίζουν». Δεν υπήρξε ούτε καμία έτσι κήρυξη πένθους, ας πούμε, καμία συγκίνηση. Ο κόσμος στο θέατρο της Κυβέλης γελά και η μουσική χτυπά έθιμα τραγουδάκια. Μπήκα μέσα να δω την ψυχαγωγία του κόσμου και έφυγα εδιασμένος. Είναι λοιπόν η Αθήνα, η άτιμη αυτή πόλης, που δεν αισθάνθηκε τη συγκίνηση της καταστροφής της Σμύρνης και τη σφαγή και καταστροφή όλου του ελληνισμού της Ιωνίας. Η αηδία μου ήταν περισσότερο από μεγάλη».
Μάνος, ο Μάνος Φαλτάιτς, γιος του. Ο Κώστας. Και να πούμε για τον Μάνο τον Φαλτάιτς. Φίλος. Φίλος πολύ και με μεγάλη προσφορά στο Κυπριακό Αγώνα εδώ, ως φοιτητής στην Πάντιο τότε. Ήταν προτεργάτης τότε στις διαδηλώσεις τις σημαντικές. Με Πριτάνες σημαντικούς τότε ήταν και για ένα διάστημα στην αρχή του αγώνα ο Μιχάλης Στασινόπουλος, ο μετέπειτα πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, που τον είχε διώξει χούντα διότι ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και δεν την αναγνώρισε. Ένας άνθρωπος που δεν ήταν κομμουνιστής, για πράγμα τα λέμε, ότι υπήρξαν ευπατρίδες και αγωνιστές από όλο το χώρο. Έτσι. Βάλατε και οι δύο πάρα πολύ ωραία ζητήματα, τα οποία αν μπορώ να τα εννοήσω και να τα αποδώσω, είναι η παλαιόθεν και συνεχιζόμενη σύγκρουση του ελλαδισμού με τον ελληνισμό. Είναι αυτό το οποίο τόνισε στο απόσπασμα ο Λεωνίδας του Φαλτάιτς, όπου συγκρούεται ο ελλαδισμός, για να μην το ονομάσω μικροελλαδισμό της Αθήνας, με αυτό το οποίο υπήρχε στη Σμύρνη και εξέφραζε το όλον, το σύνολο, τον ελληνισμό. Το 22 είχαμε ελληνισμό από τη Βόρεια Ήπειρο μέχρι την Αλεξάνδρεια, είχαμε ελληνισμό από την Καπαδοκία και τον Πόνο μέχρι τη Σμύρνη, είχαμε ελληνισμό από τις ακτές του Δούναβη μέχρι τα Βαλκάνια και ένα συμπαγή ελληνισμό στην Κύπρο. Σήμερα αλήθεια αυτός ο ελληνισμός πού είναι? Και πώς αντιμετωπίζεται ο ελληνισμός αυτός, δηλαδή εξακολουθεί, εμείς δηλαδή στην Κύπρο αντιμετωπίζουμε, βιώνουμε ακόμα την ίδια αντιμετώπιση από την Αθήνα, όχι από τον ελληνικό λαό, από τη διαχείριση πολιτικής. Και έρχομαι σε αυτό το οποίο λες. Ένας κοινός μας φίλος, Κύπριος αλλά και Πόντιος στην καταγωγή, ο Βάσος Φτωχόπουλος, λέει ότι το τελευταίο ελεύθερο κομμάτι της Μικράς Ασίας είναι η Κύπρος. Βέβαια. Από εκείνο τον ελληνισμό που περιέγραψες, έτσι είναι. Βέβαια, γιατί είναι σε αυτό το σύμπλεγμα νίκη η Κύπρος. Του ελληνισμού της Ανατολής. Και μπολιαστήκαμε, γιατί έχουμε και ένα σημαντικό κομμάτι Μικρασιατών που ήρθε μετά την καταστροφή κάτω στην Κύπρο και μπόλιασε. Είχαμε κομμάτι και από τους Κωνσταντινοπολίτες που ήρθε κάτω και είχαμε και Πόντιος μετά την επιχείρηση Χρυσόμολοδέρας, Στεφάνη. Πολύ ωραία. Έτσι όπως είναι στην Πάφο για παράδειγμα, ναι. Που είναι, η Πάφος είναι μια νέα, ας πούμε, τραπεζούντα, θα έτσι μπορούσε κάποιος να το ονομάσει. Όντως, ναι. Ήρθε μεγάλο κομμάτι κάτω και μπόλιασε τον ελληνισμό. Ακριβώς. Και συνεχίζω λέγοντας ότι όλα τα νησιά του Αιγαίου πλην της Λίμνου, η οποία μπροστά της περνάνε τα διεθνή ύδατα ελέγχοντας τα στενά, έχουν στραμμένες τις πρωτεύουσά της στη Μικρά Ασία. Αυτό λοιπόν το κομμάτι, το οποίο πολύ ορθά ο Λεωνίδας το ονόμασε Ιωνία, πολλοί λαοί μας ονομάζουν Ιουνάν, εδώ έχει δυστυχώς αγνοηθεί, εξαφανιστεί, αποσιοποιηθεί αυτή η λέξη Ιωνία και έχει μόνο υπάρξει ή τουλάχιστον υφίσταται μόνο στον Πανιόνιο και στη Νέα Ιωνία ή στον Ιωνικό. Αυτή λοιπόν η λέξη Ιωνία, η οποία εκφράζει την μυθολογία μας αλλά εκφράζει και μια σειρά από μεγάλες παρεμβάσεις του ελληνισμού είτε στη γαστρονομία, στην αρχιτεκτονική, στην πολεοδομία, στη χωροταξία και οπουδήποτε αλλού υπήρξε επιστήμη. Αυτός ο ελληνισμός λοιπόν το 22 εξαφανίστηκε και έρχεται η μεταεμφυλιακή, η μεταπολεμική Ελλάδα να εξαφανίσει την Κωνσταντινούπολη, Βροκετένεδο, να εξαφανίσει τη Βόρεια Ήπειρο, την ίδια περίοδο που εξαφανίζεται και διώκεται ο ελληνισμός στην Αίγυπτο και φυσικά έχουμε την ολοκληρωτική εξαφάνιση από διάρθρωση και δυστυχώς προσφυγοποίηση και του ελληνισμού στα Βαλκάνια και στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Και τι είναι σήμερα ο ελληνισμός, ο οποίος αν μιλήσετε και μιλάτε και οι δυο σας με νέους ανθρώπους, πάρα πολλοί λένε, μα δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα όραμα, μια ελπίδα. Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης όταν έγραφε τους στίχους «Σταυρώ μια ανηφόρα, έτσι που πάει στη Λευτεριά» κλπ. Υπήρχε ένα όραμα. Ποιο ήταν αυτό το όραμα? Ήταν το όραμα της ελευθερίας. Ένωση και στρώμε πέτρες. Έτσι. Αυτό που απεικόνισε ο Σεφέρης με το φωτογραφικό του φακό στο κατεχόμενο αυτό χωριό σήμερα, που είναι ακόμα μια ένωση την οποία με τα ζυριχικά ή μετά την Συμφωνία του Λονδίνου η Ελλάδα αυτή και ο ελληνισμός υβρίστηκε, μα εσείς θα πάτε να γίνετε ένα μικρό κομμάτι και μια επαρχία της Ελλάδας που πεινάει. Παρόλο που στα σχολεία εγώ που πήγα δημοτικό κάτω πριν την εισβολή, η παιδεία κάτω ήταν πολύ αυστηρά, Θεοφάνη, ελληνοκεντρική
και γαλουχηθήκαμε με την Ελλάδα, παρόλο που συνέβαιναν αυτά, αλλά οι δάσκαλοι μας μεγαλώναμε με την Ελλάδα ως ιδέα. Και ήταν τελείως διαφορετικό αυτό που βρήκαμε εδώ πρόσφυγες το 1974 όταν ήρθαμε. Ναι, γι' αυτό ο Μόντις το έγραψε πολύ ορθά και τώρα τι θα γίνει, θα σκίσουμε τα μπλε τετράδια που είχαν την ελληνική σημαία που γράφαν τη λέξη Ένωση. Νομίζω ότι οι ποιητές μας έχουν δυνατότητα. Βέβαια. Τα είπα, ναι, τα έχουν πει όλα. Πέρα από αυτό, να λένε μέσα σε λίγες λέξεις όσα εμείς περιγραφικά και με ώρες προσπαθούμε να πούμε. Και έρχομαι σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση ελληνισμού και ελλαδισμού, ο οποίος ελληνισμός και ελλαδισμός συγκρούεται είτε στο Αφιόν Καραχισάρι, ακόμα και στο Σαγκάρι. Πολύ ορθά το ανέφερε ο Λεωνίδας και προσθέτω ότι την ίδια στιγμή που χόρευαν και τραγουδούσαν και χαιρόντας στα θέατρα, στο Ζόναρς υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι λέγανε ας πάνε να σκοτωθούν. Ή ακόμα και λιποτάκτες οι οποίοι κορόιδευαν αυτούς οι οποίοι πήγανε να απελευθερώσουν τους άπλητους και τους τουρκόσπορους και τους ξενομερίτες. Θυμάστε, έχετε διαβάσει όταν ήρθαν εδώ πέρα οι πρόσφυγες που του λέγαν τις γυναίκες ότι είναι παστρικές. Ότι είναι παστρικές. Το αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίστηκε αυτό ακόμα και μέχρι τις τελευταίες προσφυγικές ροές που ήρθαν εδώ από τον Πόντο, από τη Γεωργία, οι Ρωσοπόντοι. Πολύ άσχημη λέξη. Εκεί κρατήσαν τον Γκρέκι με νύχια και με δόντια και γίνανε Ρωσοπόντοι εδώ. Και πρόσεξε όμως σε αυτό το οποίο λες σωστά, τι υπάρχει από την άλλη πλευρά του ελλαδισμού που μεταμορφώθηκε σε εθνομηδενισμό. Τι λέει λοιπόν, ότι αφού είναι και αυτοί οι πρόσφυγες που έρχονται σήμερα, είναι το ίδιο πράγμα με τους πρόσφυγες που ήρθαν το 1922. Ναι. Έλα όμως που δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έλα που προσπαθείς να εξομοιώσεις το θήτη με το θύμα και προσπαθείς να εξαφανίσεις ένα έγκλημα το οποίο το ονόμασε συνωστισμό. Ένα έγκλημα το οποίο, παρότι το έχει αναγνωρίσει η Βουλή των Ελλήνων, η Ελλάδα με κυβερνήσεις 30 ετών δεν το έχει θέσει ποτέ στην Τουρκία. Πρόσεξε, αν γινόταν αυτό το οποίο έγινε πριν 2-24 με την παρουσία Έλληνα ανώτατου αξιωματικού στην τουρκική πρεσβεία που γιόρτασε τη γενοκτονία, τη σφαγή και τον ξεριζωμό και τη φωτιά και ό,τι συνέβη με το μεγάλο αυτό έγκλημα στη Σμύρνη, θα είχε πέσει τουλάχιστον, θα είχε παραιτηθεί ο Υπουργός Άμυνας, για να μην πω ότι θα υπήρχε και κρίση κυβερνητική. Για φανταστείτε αν το ίδιο το έπρατε ένας Αρμένιος αξιωματικός ή ένας Ισραηλινός αξιωματικός. Ή μάλλον μπορούμε να φανταστούμε έναν Αρμένιο αξιωματικό να παρίσταται σε πρεσβεία τουρκική για να γιορτάζει τη γενοκτονία του. Ή ένας Ισραηλινός να παρίσταται σε δεξίωση η οποία θα τιμά τις σφαγές τον Χίτλερ, τους Ναζί, τα τάγματα και ό,τι άλλο υπήρξε σε αυτό το ολοκληρωτικό καθεστώς. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτός ο μυθριδατισμός, η άλλη μορφή του εθνομηδενισμού και του ελλαδισμού, έχει εισχωρήσει τόσο βαθιά στον πυρήνα, στο DNA του νέου Έλληνα, που πραγματικά βλέποντας αυτή τη φωτογραφία ήταν σαν να έλεγαν απλώς είναι μια δεξίωση στη τουρκική πρεσβεία. Και θυμίζει και άλλα πράγματα, δηλαδή αν παράδειγμα στη Γερμανία αλλάξουν οι καταστάσεις και ανέβουν οι ακραίοι και αποφασίσουν να γιορτάζουν τις νίκες που είχε κάνει η Γερμανία από το 39, δηλαδή εμείς θα στείλουμε αξιωματικό να παραστεί στις γιορτές. Ξέρετε φυσικά ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αρνήθηκαν προς τιμήν τους και παραιτήθηκαν όταν διατάχθηκαν να κάνουν κάτι το οποίο η συνείδησή τους αλλά κυρίως η καταγωγή τους και ό,τι υφίσταται μέσα σε μια στολή, μέσα σε έναν όρκο και ό,τι άλλο εμπεριέχεται στην ίδια τη ζωή και το βίο ενός Έλληνα αξιωματικού, ο οποίος Έλληνας αξιωματικός φοράει μια τιμημένη στολή και φέρει μια τιμημένη ιστορία. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Βεβαίως, οποία, έτσι, βεβαίως. Είναι εντυπωσιακό όμως το γεγονός ότι εδώ και 30 χρόνια δυστυχώς, μετά την αναγνώριση, μετά από αυτήν την πρόταση, τη σπουδαία πρόταση ενός ξεχωριστού αείμνηστου φίλου μας, του Μιχάλη Παραλαμπίδη, δυστυχώς απουσιάζει μια ολοκληρωμένη πολιτική, ένα σχέδιο το οποίο πέρα από τις πρωτοβουλίες τις δικές μας θα έχει ως στόχο να καταδείξει ένα εγκληματικό καθεστώς όπως είναι το τουρκικό
το οποίο εδώ και 200 χρόνια, προσέξτε, δεν μιλώ για τα 100 χρόνια της Σμύρνη, μιλώ για 200 χρόνια πραγματοποιεί μόνο σφαγές. Μόνο. Είτε είναι Χίος, είτε είναι Κάσος, είτε είναι τα Ψαρά. Είναι πάνω από 100 γενοκτονίες μεγάλου βεληνικού σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα οποία έχουν μείνει ατιμόρυτα, συνεχίζονται. Μόλις χθες το βράδυ μου έστειλε φίλος, με τους οποίους συνεργάζομαι, ταυτοποιήθηκε ένας ακόμα καταδρομές 33ης μοίρας καταδρομών το 1974. Μετά από 50 χρόνια φάβουμε μερικά οστά από τους ανθρώπους μας, περιμένοντας από ένα εγκληματικό καθεστώς, από ένα εγκληματικό κράτος και παρακράτος, να μας δώσει λίγα οστά για να τα κυδέψουμε όπως αρμόζει σε ήρωες και ανθρώπους. Έχουμε βέβαια σημαντικότατη ευθύνη και εμείς στη διαχείριση για το ζήτημα των αδειλώτων, εχμαλώτων και αγνοωμένων από το 1974 με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε, πέρα και έξω από αυτό που είπες πολύ ορθά, Φάνη, για την Τουρκία. Έχουμε και εμείς ευθύνη για τον τρόπο που το χειριστήκαμε, γιατί υπήρχαν και πάρα πολλοί στις δικές μας περιοχές, θαυτήκανε ως άγνωστοι, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον τύμπο της Μακεδονίτισσας, όπου ήταν θαμμένα τα δυο νοράτλα, ειδικά το Νίκη 4 που ήταν όλοι νεκροί, και έπρεπε να περάσουν 46 χρόνια για να το ξεθάψουμε και να φέρουμε τους νεκρούς πίσω. Που ξέραμε που βρίσκονται. Και καλά κάνεις που προσθέτεις το γενικό όρο και πιο γνωστό αγνοούμενο αδήλωτη εχμάλωτη, που είναι και όμοιροι, έτσι. Έτσι, βεβαίως. Γιατί αυτός είναι ο πιο σωστός όρος, ο οποίος αφορά τη μεταβατική δικαιοσύνη μετά από 50 χρόνια ή όσα περάσουν. Γιατί όπως ξέρουμε, οι Αργεντίνες μητέρες στην πλατεία του Μαΐου απέτησαν μετά από 20 και 30 χρόνια την καταδίκη του Πινοσέτ και του Βιντέλα στη Χιλή και στην Αργεντίνη και σε όλα τα καθεστώτα, προκειμένου να αποδοθούν ακόμα και ένα οστό από τους αγνοούμενους και να καταδικαστούν υπεύθυνοι. Εδώ πέρα το ζήτημα αφορά μόνο συγκεκριμένους ανθρώπους, τους συγγενείς των αγνοωμένων, αδήλωτων, εχμαλώτων και ομήρων, οι οποίοι, για να μην πω ότι κατακρεουργείται η μνήμη αυτών των ανθρώπων, και δυστυχώς εμπέζονται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι τελικώς δεν μένουν και στη ζωή προκειμένου να κυδέψουν. Έχουν φύγει περισσότερο. Και υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα, Φάνη, για τους Ελλαδίτες, ήταν όλοι ένστολοι. Σε διατεταγμένη υπηρεσία, δεν όπως εμάς στην Κύπρο που ήταν και πολίτες, οι πιο πολλοί ήταν πολίτες, αλλά η Εξελλάδος ήταν όλοι ένστολοι. Άρα λοιπόν έπρεπε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ελληνικό κράτος, άμεσα να είχε διελευκάνει το τι είχε συμβεί. Τους λείπανε από τους καταλόγους. Ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, δεν ήταν σε τουρισμό. Όπως αντιστοίχως έγινε και με τους 15 Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι ήταν Κύπροι Έλληνες. Ήταν δηλαδή, η υπόθεση Ντίλων, ήταν επί Κλίντον τότε, και ήταν ένας μπούσουλας χαρακτηριστικός, γιατί εφαρμόστηκε ο νόμος, μια και το έθιξε στο να το πούμε, εφαρμόστηκε ο νόμος στην Αμερική, και ο Κλίντον έδωσε διαταγή στον Ντίλων που ήταν πρέσβης στο Λίβανο, πήγε στα κατεχόμενα, έκανε φίλο και φτερό, βρήκε τα κόκαλα, τα παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο Κλίντον κάλεσε τις οικογένειες και παρέδωσε κόκαλα και αποζημιώσεις. Όπως πρέπει να συμβαίνει παντού. Ακριβώς. Δηλαδή είχαμε ένα μπούσουλα το τι έγινε, πώς εκεί το 1996, 97, 98 έγινε η διαδικασία και βρέθηκαν αμέσως, και όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσαμε να βρούμε τους υπόλοιπους. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θίξαμε όλα αυτά είναι... Όλα αυτά τα ζητήματα που θίξαμε εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, το οποίο το γενικότερο πλαίσιο είναι η προσπάθεια να ξεχαστεί ο ελληνισμός της Ανατολής. Αυτό είναι. Να κυρωθεί ο ευρύτερος ελληνισμός, να διδάσκεται και στην ιστορία που διδάσκω στα παιδιά η Ελλάδα ότι είναι μια βαλκανική απόφυση της Δύσης εδώ πέρα. Αυτό και ήταν. Ένα κράτος που φτιάχτηκε το 1821. Ναι. Χωρίς να υπάρχει και ιστορία. Είναι χαρακτηριστικό, Φερρυππίν, η ρωμαϊκή κατάκτηση της Ελλάδος ορίζεται, το τέλος δηλαδή της Ελλάδος με τη Ρώμη, στο 146 π.Χ. στην Κόρυθο. Δεν είναι έτσι όμως, διότι ποτέ δεν διδάσκεται ότι η Κλεοπάτρα ήταν Ελληνίδα βασίλισσα. Ήταν ελληνιστικά βασίλεια εκεί. Και αυτή που προσπαθεί να σώσει την υπόθεση του ελληνισμού με τη Ρώμη είναι η Κλεοπάτρα, η τελευταία. Άρα δεν είναι το 146 το τέλος. Είναι το 31 στη μάχη, στη ναυαρχία του Ακτίου. Αλλά και σύγχρονες τώρα ιστορίες
πριν από μερικές δεκαετίες, δεν θυμάμαι τέλος του 90, είχε δημοσιευθεί σε εφημερίδα απόρριτη έκθεση που υπήρχε στο Υπουργείο Εξωτερικών με συλλογή από πληροφορίες πολύ σημαντικές και έρευνες που είχαν γίνει και όχι μόνο από Έλληνες αλλά και από Αμερικανούς απεσταλμένους στην Ανατολία. Και υπήρχε σαφής καταχώρηση των περιοχών όπου υπάρχουν ακόμα ελληνικοί πληθυσμοί, ελληνόφωνοι, εξιλαμισμένοι κλπ. Αυτή η έκθεση, ο κρυφός χάρτης δηλαδή του ελληνισμού στη σημερινή Τουρκία, εξυφανίστηκε. Και ποτέ δεν ξαναανακοινήθηκε το ζήτημα. Και επειδή μας έχουν μείνει τρία λεπτά πριν πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, φάνη να πούμε και για την πρωτοβουλία που πήρατε για το ίδρυμα του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη. Ναι, επειδή ο Μιχάλης, τουλάχιστον στις δύο, αλλά και πάρα πολλοί ακροατές και πάρα πολλές ακροάτριες τον γνώρισαν, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης υπήρξε ένας σπουδαίος διανοούμενος, ίσως από τους καλύτερους μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Αποφασίσαμε στη μνήμη του να δημιουργήσουμε το ίδρυμα στο όνομά του και μέσα από αυτό και να αναδειχθεί το έργο του, αλλά κυρίως να αναδειχθεί μεγάλη προσφορά και οι προτάσεις που έκανε με το λόγο και με την πράξη του για όλα τα ζητήματα του ελληνισμού. Εύχομαι και μέσα από το διάβλο και τη συζήτηση δική μας, για την οποία σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά, και να γίνει γνωστό το έργο του, αλλά κυρίως να πλαισιωθεί από τους νέους ανθρώπους για τους οποίους ο Μιχάλης και αγωνίστηκε αλλά και έπραξε. Και η στάση ζωής του Μιχάλη. Ήτανε ο βίος, η ασκητική ζωή θα έλεγε. Ακριβώς. Ήταν πέρα από το διανοούμενος και όλα αυτά που πραγματικά ήταν έτσι, ήταν η στάση ζωής που είχε ο Μιχάλης και στα πολιτικά πράγματα, πώς πρέπει να είναι ο πολιτικός, ο έντιμος πολιτικός, αυτός ο οποίος χαράζει, που έχει ιδέες. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έβαλε ποτέ το δάχτυλό του μέσα στο μέλι της εξουσίας. Πολύ σωστά, και πρέπει να το λέμε αυτό, γιατί μας ακούνε και νέοι άνθρωποι και θα μας ακούσουν στο διαδίκτυο. Ούτε δήμαρχος στο χωριό του, ας πούμε, που λέει ο λόγος. Υπήρξε άνθρωπος ο οποίος έγραψε την ιδρυτική διαρκή του Πασόκ. Ήταν στον πυρήνα του κυβερνώντος κόμματος. Με τις υψηλότερες ψήφους κάθε φορά στην Κεντρική Επιτροπή στα συνέδρια. Δεν πήρε ποτέ δημόσιο αξίωμα. Ποτέ. Δεν πήρε κυβερνητική θέση. Ποτέ. Δεν πήρε κρατικό χρήμα. Ποτέ. Παρότι ακούγονται αυτά εξωπραγματικά, ναι, υπήρξε ένας άνθρωπος στο Πασόκ. Εγώ δεν υπήρξα μέλος στο Πασόκ, δεν υπήρξα μέλος σε κανένα κόμμα. Αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακό ότι υπήρξε ένα μέλος στο Πασόκ το οποίο ήταν έντιμο. Δεν έβαλε, όπως πολύ ωραία το είπες και σημαντικά, το δάχτυλο στο μέλι. Ήταν ένας άνθρωπος όπου εκτίμησε και την καταγωγή του και αγωνίστηκε όχι μόνο για τον εντυπωσιακό. Ακριβώς, αλλά και για όλους τους λαούς οι οποίοι καταπιέζουν. Θυμάμαι στο 96 που είχε, του ακριβώς, που είχε πει ότι ο σοσιαλισμός, σύντροφοι, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Και φυσικά προέβλεψε τα μνημόνια. Ακριβώς. Δηλαδή το 96 προβλέπει τι θα συμβεί μετά από 15 χρόνια. Ο ίδιος έλεγε, επειδή πάρα πολλοί τον ονόμασαν προφήτη, ότι δεν είναι προφητεία, είναι απλώς πολιτική. Αλλά επειδή δεν έχετε πολιτικούς, γι' αυτό το ονομάζεται προφητεία. Ήταν λαμπρός κοινωνιολόγος, οπότε βασιζόταν αυτά που έλεγε στην επιστήμη του. Και στην επιστήμη του, πέρα από τη διανύτικη επιστήμη του. Εύχομαι, επειδή ετοιμάζουμε, και θα σας δώσω και 2-3 άλλες ειδήσεις, ετοιμάζουμε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ήδη έχουμε κάνει τη Γερμανία ανήμερα τη 19η Μαΐου, στη μνήμη του. Έχουμε ήδη ετοιμάσει ένα μεγάλο βιβλίο, το οποίο θα είμαι στη θέση να σας το δώσω άμεσα. Να το δείτε και εσείς. Και θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Θα είμαστε συνέχεια σε επαφή γι' αυτά. Είναι πάνω από 200 κείμενα τα οποία γράφτηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για το θάνατό του. Και φυσικά ετοιμάζουμε και πάρα πολλά τα οποία συν Θεώ θα κοινωνηθούν. Και εύχομαι να συνεχιστεί ένα έργο το οποίο, όπως το είπατε και εσείς πάρα πολύ ωραία, είναι και αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος ξεχώρισε τον ελληνισμό, και ευχόμαστε να υπάρξουν και άλλοι για την πατρίδα μας. Μάλιστα. Φάνη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και θα τα πούμε σύντομα. Καλή δύναμη. Χαίρετε.